να μην ξαναδούμε κανένα άλλο τέτοιο θέμα. Την ίδια ώρα έχετε κυρία Κέτη Κωνσταντίνου. Ναι, είναι η γνωστή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί και στη σειρά της ΕΡΤ η Τούρτα της Μαμάς, όπου είχε το γάμο των δύο ομοφυλόφιλων και το περιβόητο εκείνο φιλί. Και λέει ότι είναι ένα βήμα, λέει, να δείχνει και η κρατική τηλεόραση φιλί ανάμεσα σε δύο άνδρες. Ναι. Για να ακούσουμε. Ιστορία. Κράψαμε. Δηλαδή είχε ένα από τα δύο και η φιλιά φέτος στην τηλεόραση. Ξέρεις, και γάμο. Θεωρώ και γάμο. Και αντίδραση γονέων, κατάλαβες. Ναι, όντως... Δεν είναι εύκολο σε μια επιτυχημένη σειρά. Δεν είναι σειρά, εύκολο, το ξέρω, μαζική. Αλλά εκνευρίζομαι, χαλιέμαι λίγο όταν γίνεται ένα τόσο φυσιολογικό πράγμα. Mm. Δύο άντρες να φιλιούνται και αμέσως γίνεται χαμός. Okay, είναι ένα βήμα να το δείχνει και η κρατική τηλεόραση. Αλλά είναι πάρα πολύ ένα σύνηθες. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα που ασχολούμαστε τόσο πολύ, ναι, αλλά με ένα φιλί. Συμβαίνει. Που... γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει λογοκρισία, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει λογοκρισία. Και... Φερρυπίν, είναι έτσι τυχαία το δανείζομαι. Δεν νομίζω ότι μια κομική σειρά μπορεί να δείξει έναν παπά ή να δείξει μια καλόγρια και να κάνεις καλή σάτυρα, όχι κακή σάτυρα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Ορισμένα θέματα ταμπού. Ναι, βέβαια. Ναι. Μα η τέχνη, ένας από τους ρόλους της τέχνης είναι να προκαλεί αντιδράσεις. Ναι, γιατί ναι, αν δεν προκαλέσει αντιδράσεις, γιατί να υπάρχει. Και νομίζω ότι καλό είναι να... Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συμβεί αυτό, απαντάω σε αυτό με το φιλί. Ναι, ναι. Εύχομαι σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου να... Ξέρω εγώ, να μην μας προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση. Για προκαλεί εντύπωση στην τηλεόραση. Αλλά διότι προκαλεί να... εντύπωση και στο δρόμο. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο δρόμο. Φτιέβεσαι. Μα και στην τηλεόραση το είδαμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Ναι, δηλαδή, ναι. Μόλις το δούμε χίλιες φορές. Ακριβώς. Okay, μα αυτό είναι το θέμα. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Η ορατότητα. Ξέρετε μάλλον τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί, είναι υποκρισία λίγο αυτό. Δεν δείχνουμε, ξέρω εγώ, ένα φιλί, π.χ. Ναι. Δεν ασχολούμαστε με κάποια πράγματα που είναι, ξέρεις, μην τα πιάνετε αυτά. Αλλά απ' την άλλη, δείχνουμε στις ειδήσεις, ξέρω εγώ, όλο αυτό το αίμα και στην εντατική όλους τους ανθρώπους με τους σωλήνες και ναι. Πεθαίνουν και τέτοια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό δεν απαγορεύεται. Γιατί δεν υπάρχουν σύρελ τώρα, δεν κάνουμε κριτική, λέμε τώρα, που δείχνουν τον άνθρωπο στη χειρότερη του πλευρά. Στη χειρότερη όμως. Δολοπλόκο, εγκληματία. Χίλια δύο πράγματα. Τώρα μιλάμε για την υποκρισία της κοινωνίας, οι τρεις μας. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί αν μιλάμε για αυτό, ναι. Είμαστε. Το λέω εδώ σε έναν. Τρεις είμαστε. Έχουμε πλειοψηφία και τρεις συμφωνούμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τη γενική υποκρισία. Για τη γενική υποκρισία που βγαίνει όμως σε διάφορες μορφές, είτε τέχνης με στην κοινωνία. Νομίζω ότι, αν και τη, λέμε όλοι ότι ξέρεις, είναι ένα σουρεάλ, όπως ήταν και τα εγκληματική του, ναι. Ένα σουρεάλ. Εγώ δεν ξέρω από πού τελειώνει το σουρεάλ και πού αρχίζει η κανονικότητα. Και γιατί δεν είναι κανονικό αυτό, δηλαδή. Γιατί δεν είναι κανονική αυτή η οικογένεια. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει πιο σουρεάλ από την ίδια την κανονική ζωή. Οικογένεια. Που δεν ξέρεις από πού να σου, θα σου έρθει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε η Κέτη Κωνσταντίνου. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά το γεγονός ότι πραγματικά έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Σε σχέση με όσα γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάντως να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις για τόσο επί κυρία Κέντη Κωνσταντίνου. Μπορεί να δει ο καθής στο κοινωνικό της δίκτυο στο Facebook τις αντιδράσεις μία προς μία. Πάμε τώρα γρήγορα.